ονομάζουμε βιωσιμότητα στον τουρισμό. Δηλαδή την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική διάσταση. Σε οικονομικό επίπεδο ολοκληρώνεται ένας κύκλος που ξεκινά με την ελληνική κρίση και κορυφώνεται με την περίοδο της πανδημίας, όπου η οικονομική βιωσιμότητα και η στήριξη του τουριστικού κλάδου θεωρούνται απαραίτητα συστατικά μιας εθνικής οικονομίας που παλεύει με την ύφεση και την ποιητή ανεργία. Η δυναμική έξοδος από την πανδημία, με αύξηση των τουριστικών ροών, το δυναμικό ενδιαφέρον για επενδύσεις και ειδικότερα άμεσες ξένες επενδύσεις υψηλού επίπεδου, αλλά και οι αυξήσεις τιμών και εσόδων των τουριστικών επιχειρήσεων, αλλάζουν πλήρως το διάλογο για την οικονομική βιωσιμότητα του τουρισμού. Η συζήτηση για τη φορολογική πολιτική, αλλά και την επιφλεξιμότητα και τις ενισχύσεις τουριστικών επενδύσεων, γίνεται πια με διαφορετικό πρόσωπο. Σε κοινωνικό επίπεδο και ειδικότερα στα εργασιακά, περνάμε από τις πολιτικές της πανδημίας για στήριξη των εργαζομένων του χώρου του τουρισμού μέσα από προγράμματα όπως αυτό των αναστολών ή της εργασίας, σε ζητήματα που αφορούν στις συνθήκες εργασίας στον χώρο του τουρισμού, ενώ η υψηλή ανεργία δίνει τη θέση της στο δομικό πλέον πρόβλημα ανέβρεσης ανθρώπινου δυναμικού. Σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, η αγωνία για την ανθεκτικότητα και το μέλλον του τουρισμού ως κύριου πυλώνα ευημερίας δίνει σε διάφορες περιοχές τη θέση της σε συζητήσεις για τον υπερτουρισμό. Αναβιώνει το ζήτημα για την τραχυπρόνοια μίσθωση και τα προβλήματα στέγης, ενώ διατυπώνονται ερωτηματικά σχετικά με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και τη διάχυση του κοινωνικού μερίσματος από τον τουρισμό. Και τέλος, μέσα από τις φυσικές καταστροφές που ζήσαμε φέτος στον Εύρο, στη Θεσσαλία και ειδικά σε ένα από τα ελληνικά αλλά και διεθνή τουριστικά mega brands, τη Ρόδο, αναδεικνύεται με τον πιο σκληρό τρόπο η σύνδεση μεταξύ τουρισμού, κλιματικής αλλαγής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Το γεγονός ότι ο κλάδος καλείται με ένα νέο μέτρο στο κλείσιμο του 2023 να συνεισφέρει διαχρονικά πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, συνδεόμενος με την έννοια της ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, μέτρο για το οποίο έχουμε εκφράσει από την πρώτη στιγμή τη σοβαρότητα της ενστάσης μας, συμπυκνώνει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο την αλλαγή του πλαισίου για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Σε αυτή τη χρονιά ορόσημο, τη χρονιά καμπής λοιπόν, ο ΣΕΤΕ καλείται να επιτελέσει με τον καλύτερο και πλέον αξιόπιστο τρόπο τη θεσμική του αποστολή, πάντα εκφράζοντας την ενότητα του κλάδου. Η υποχρέωσή μας είναι να δώσουμε επίκαιρες απαντήσεις στα ζητήματα που διατυπώνονται με διαφορετικό τρόπο και διαφορετική ένταση μετά την πανδημία, για να διασφαλίσουμε τη συνεχή ενίσχυση ανταγωνιστικότητας του τουρισμού, τη διατήρηση του πρωταγωνιστικού του ρόλου και τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς στην εθνική οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. Σε συνδυασμό με το στρατηγικό σχέδιο Ελληνικός Τουρισμός 2030, έχουμε θέσει 5 κεντρικές προτεραιότητες, οι οποίες είναι οι επενδύσεις και η ανταγωνιστικότητα, το ζήτημα των δημόσιων υποδομών, η διαχείριση των προορισμών, η αγορά εργασίας και φυσικά η βιωσιμότητα. Σε όλα τα παραπάνω, καλούμαστε να συμβάλλουμε σε εξέβρεση ενίσχυσης μέσα από συνεργασία με την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού και των άλλων παραγωγικών τάξεων. Και φυσικά μέσα από τους παραγωγικούς μας βραχίονες INSETE και Marketing Greece, καλούμαστε να συμβάλλουμε με την παραγωγή της απαραίτητης γνώσης, εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Το σημερινό συνέδριο είναι μια ακόμη δράση στην κατεύθυνση αυτή. Στα θέματα ανταγωνιστικότητας και επενδύσεων, οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την βραχυπρόνοια μίσθωση, οι οποίες χρήζουν βέβαια περαιτέρω διευκρινήσεων, καθώς και ο μειωμένος ΦΠΑ σε εστίαση και μεταφορές, παρότι ψηλότερος των ανταγωνιστών, αποτελούν θετικές εξελίξεις. Για τα κρίσιμα θέματα τόσο του χωροταξικού, αλλά και των χρηματοδοτήσεων των τουριστικών επιχειρήσεων από το RRF
αναπτυξιακό νόμο, καθώς και τα ζητήματα πράσινης μετάβασης, αναμένουμε να ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο την Υπουργό Τουρισμού, όσο και το σχετικό σημερινό πάνελ με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κώστα Στρέκα, τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Άκη Σκέτσο, και την Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Αλεξάνδρα Ζου. Στο ζήτημα των υποδομών, είναι σαφές ότι οι υφιστάμενες δημόσιες υποδομές δεν επαρκούν για να καλύψουν τις απαιτήσεις της άφησης των ροών προς το 2030. Έχει ήδη γίνει μια σημαντική προεργασία από το ΣΕΝΤΕ και το Ινστιτούτο μας σε επίπεδο χαρτογράφησης και καταγραφής προτάσεων που εξειδικεύονται για κάθε περιφέρεια της χώρας, εκ των οποίων το 50% αναφέρεται σε δημόσιες υποδομές που αφορούν άμεσα τον τουρισμό, ενώ άλλο ένα 20% αναφέρεται σε υποδομές ευρύτερης ωφέλειας. Θα εκτιμούσα ένα ποτηράκι νερό. Το τελευταίο διάστημα βρισκόμαστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον Υπουργό Επικρατείας για την προτεραιοποίηση, την εφικτότητα και τον προορισμό αυτών των επενδύσεων. Η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία την οποία οφείλει να αξιοποιήσει.